μετά το τσουρέκι, τη βασιλόπιτα και τη σοκολάτα στο καλάθι του νοικοκυριού για τα Χριστούγεννα μπαίνουν μοσχάρι και γαλοπούλα. Το εορταστικό αυτό καλάθι θα ισχύσει από τις 14 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου και αφορά τις αγορές από τα σούπερ μάρκετ. Ένα μέτρο που φαίνεται να κόβει την κίνηση από τα κρεοπολία της γειτονιάς, καθώς όπως δηλώνουν και οι ίδιοι επαγγελματίες κρεοπόλες, ο κόσμος οθείται προς τις μεγάλες αλυσίδες. Πρέπει να τονιστεί ότι το καλάθι της νοικοκυράς, κατά την οδηγία που υπάρχει μέχρι τώρα, αφορά κυρίως τις αλυσίδες. Και όχι τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Βέβαια, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, σαφώς, για να εξυπηρετήσει τον κόσμο και τους πελάτες του. Μέχρι και τα κατατόπους μελητήρια στη χώρα δεν μπορούν να δώσουν σαφή εξήγηση πάνω σε αυτό. Είναι πραγματικά ασαφές. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω πιο καλά. Είναι κυριολεκτικά ασαφές. Αν και όπως λένε, η αποτελεσματικότητα του καλαθιού μένει να φανεί στην πράξη, οι κρεοπόλες αντιδρούν κάνοντας λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης, ανέφερε σχετικά με το καλάθι της νοικοκυράς ότι θα προσθεθούν επίσης το μοσχάρι και η γαλοπούλα, που είναι από τα πλέον κινήσιμα ήδη αυτές τις μέρες λόγω του εθήμου. Και η έκπτωση που έδινε έφτανε μέχρι και το 30%. Μάλιστα, είχε αναφέρει και για τον πληθωρισμό, ο οποίος ήταν πλάι 10%. Οπότε θεωρούσε με τα μαθηματικά που κρίνει ο ίδιος ότι φτάνει το 40%. Μακροπρόθεσμα αυτή η ενέργεια δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τον γενικό πληθυσμό, γιατί δεν μπορεί να στηριχτεί στο δυναικές. Πραγματικά είναι απορία. Δεν θα σας πω ειρωνία, αλλά πραγματικά είναι απορία. Γιατί προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε το σκεπτικό που έχουν οι άνθρωποι αυτοί στις θέσεις, στις κέρυες αυτές της δημόσιας διοίκησης. Και δεν μπορούμε μέχρι τώρα τουλάχιστον να βγάλουμε κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα πλην του ότι υποθέτουμε ότι θα βοηθήσει κάπως, με κάποιον τρόπο. Καθώς το εορταστικό ωράριο έχει τεθεί σε εφαρμογή, οι κρεοπόλες έχουν υψηλές προσδοκίες για αύξηση της κίνησης κυρίως κατά τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή λίγο πριν στρωθεί το εορταστικό τραπέζι. Από κάθε άλλη άποψη πλην του οικονομικού, αυτό θα το δείξει πραγματικά το αποτέλεσμα. Θεωρώ όμως ότι με την αύξηση του τιμαρίθμου και του κόστου ζωής υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, και πολύ λογικό ακούγεται βέβαια, έτσι, να γίνει όλη η διαδικασία προς το τέλος.